Ξεκάθαροι οι εργαζόμενοι στου δημοτικού βρεφονιπιακού σταθμού τη Ιεράπετρα δηλώνουν ότι ο αριθμό των παιδιών που εγκρίθηκαν είναι μεγαλύτερο από αυτόν που μπορούν να ελέγξουν. Ξεκαθαρίζοντα ότι σε ένα πιθανό ατύχημα δεν θα έχουν την ευθύνη. Φτάσαμε στο σημείο οι εργαζόμενοι επαναστατώντα κατά κάποιο τρόπο, αν μπορώ να το πω έτσι, να θέλουν να αποποιηθούν τι ευθύνε από πάνω του, συμβαίνοντα σε ένα ατύχημα, κάνοντα κάποια έγγραφα. Και βέβαια χρειάζεται, και βέβαια θα είχαμε σκοπό να το κάνουμε αμέσω μετά τι εκλογέ δυστυχώς με, με τη μεταβατικότητα της περιόδου αυτής δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα άμεσα. Ε, περιμένουμε. ας κάνουμε λίγη υπομονή. Το θέμα με τον αριθμό των βρεφών και των υπείων στου δημοτικού σταθμού έχει προκαλέσει αναστάτωση υπό το βάρο των ελήψεων σε προσωπικό και ταυτόχρονα την έγκριση για ωφελούμενου σε χρόνο πριν από τι εκλογέ, που βρέθηκε να μην μπορεί να καλύπτει με το στελεχιακό δυναμικό τι ανάγκε που έχουν προκύψει. Υπάρχει το θέμα ότι τα νομικά πρόσωπα καταργούνται τέλο του χρόνου. Τώρα, δίνει ο νόμο το δικαίωμα κάποια νομικά πρόσωπα να μπορέσουν με αιτιολογημένη απόφαση των δημοτικών αρχών, με απόφαση του Δουσού, να παραμείνουν ενισχύ, ας το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα, τι θα αποφασιστεί τώρα εδώ, είναι θέμα και του νυν και του επόμενου δημάρχου, θεωρώ. Προς το παρόν, δεν μπορούμε να το κάνουμε, λόγω των οικονομικών μας, που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εμείς σαν νομικό πρόσωπο. Με τη μετάβαση στο Δήμο, ίσως είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα μετά. Στο βρεφονιπιακό σταθμό του Κεντριού, για παράδειγμα, έχουν εγγραφεί 28 παιδιά και οι εργαζόμενοι είναι 4. Κάτι που σημαίνει ότι ένα εργαζόμενο πρέπει να έχει υπό τον έλεγχό του σχεδόν 7 παιδιά, την ώρα που υπό αυτέ τι προποθέσει ο μέγιστο αριθμό του δεν θα έπρεπε να είναι πέραν των 16. Το που θα βρεθούν χρήματα ή τι διαδικασίε θα γίνουν, αυτά δεν είναι θέματα που απασχολούν εμά, είναι θέματα που απασχολούν αυτού που έχουν την ευθύνη τη διοίκηση, των ερετών δηλαδή. Γι' αυτό είναι εκεί, γι' αυτό είναι η θέση του εκεί. Ε, και από εκεί και πέρα να λυθεί το πρόβλημα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αν και από την αρχή τη χρονιά είχε διαπιστωθεί το πρόβλημα και είχαν παρασχεθεί οι κατάλληλε δεσμεύσει από τη Δημοτική Αρχή, εν τούτης, ούτε προεκλογικά αλλά ούτε μετεκλογικά έχει υπάρξει εξέλιξη. Μέχρι 31 Δοδεκάτου θα, έχει, θα πρέπει να έχει προχωρήσει η μετάβασή μα στο Δήμο Ιεράπετρα. Και θα, θα πάψει να υφίσταται σαν νομικό πρόσωπο και θα, μετά φυσικά και θα γίνουν προσλήψεις. Ο ένα μετά τον άλλον, οι δημοτικοί βρεφονιπιακοί σταθμοί μιλούν ανοιχτά για τεράστια υπέρβαση στον κανονισμό λειτουργία αλλά και τα όρια ασφαλεία σε ό,τι αφορά την αναλογία εργαζομένων και παιδιών. Με τι οικογένειε των παιδιών σε αυτή τη φάση πραγματικά να βρίσκονται με τα χέρια δεμένα. Τίθονται θέματα ασφαλεία ε, και των εργαζομένων αλλά και των ίδιων των παιδιών στου παιδικού και θεωρώ πως και οι γονείς το έχουν καταλάβει. Με τους αρμόδιους να εξηγούν ότι το θέμα θα προωθηθεί άμεσα στο επόμενο διάστημα, η πραγματικότητα στην Εράπετρα είναι κάθε άλλο παρά ανακοφιστική, με δεκάδες παιδιά μέσα στους σταθμούς να φιλοξενούνται χωρίς οι εργαζόμενοι να μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους.